καν από δημαγωγίες, μιας και κάναμε και χρήση του όρου πριν και λαϊκισμούς, να πω ότι ήταν μια ισορροπημένη λύση, κατά τη γνώμη μου, αυτή που βρέθηκε για τα κόκκινα δάνεια. Για τον νόμο Κατσέλη έχω να πω ότι όσοι είναι ενταγμένοι στο παλαιό καθεστώς του νόμου δεν επηρεάζονται. Για αυτούς συνεχίζουν να ισχύουν οι παλαιοί κανόνες και οι οποίοι θα ισχύσουν και για αυτούς που υποβάλλουν ένταξη υπαγωγής τους πάλι σε αυτόν μέχρι το τέλος του έτους. Και υπάρχουν και δύο κατηγορίες. Τις είπαμε πριν, δανειοληπτών. Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.600 νομίζω ευρώ, υπάρχουν κάποιες προσαυξήσεις, ξεκινάει από το 8.000, που είναι ένας στους τέσσερις δανειολήπτες. Και στη δεύτερη κατηγορία, όσοι είναι μέχρι 230.000 ευρώ ακίνητη περιουσία και 35.000 ευρώ τίσιο εισόδημα. Λοιπόν, είναι μια ισορροπημένη λύση η οποία διασφαλίζει το 60% και μάλιστα προστατεύει απόλυτα και ενδεχομένως και με καλύτερο τρόπο από τον νόμο Κατσέλη την πρώτη κατηγορία, που είναι η ευπαθής ομάδα. Έτσι, το 25%. Ωραία. Όπου θα ορίζεται μια ελάχιστη δόση με βάση την τρέχουσα αξία του ακινήτου και ό,τι δεν μπορεί να προσφέρει θα καλύπτεται από το δημόσιο. Μάλιστα. Είναι μάλιστα. Θετικό. Δεν σας λέω ότι είναι η καταπληκτική, η τέλεια λύση, αλλά εδώ θέλω να πω και κάτι, ότι μέχρι τέλους η διαπραγμάτευση αφορούσε και τη διατήρηση του νόμου Κατσέλη και δόθηκε όντως μια σκληρή μάχη γι' αυτό, ένα το κρατούμενο και το δεύτερο. Να το δούμε λίγο μακροσκοπικά το θέμα. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κόκκινα δάνεια, γιατί δημιουργήθηκαν, πώς δημιουργήθηκαν, πώς αυτά τα κόκκινα δάνεια μπορούν να πρασινίσουν, κρύβοντάς τα στο χαλί με ανακεφαλαιοποίησεις, κύριε Σκρέκα, που στήξαν 40 δύσκολες. Μην ξεκινήσουμε όμως καινούριο κεφάλαιο. Χωρίς καμία μάχη, όχι. Αντεκρίσεων και αντιπολίτευσης. Συγγνώμη, έτσι, θέλουμε, το θέμα είναι αυτά τα κόκκινα δάνεια να πρασινίσουν, να μην υπάρξει πληστηριασμός κανένας, πρώτον και δεύτερον, μόνο αν πρασινίσουν αυτά τα κόκκινα δάνεια θα μπορέσει λίγο να υπάρχει πάλι και ένα κλίμα ρευστότητας. Ωραία. Ωραία. Έτσι, να, και πάμε, ωραία. Να πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη. Να πάμε στην Κρήτη.